κάποιε ανάμεσε απαντήσει. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα σε όλου. Όπω κάθε χρόνο, εδώ και 4 χρόνια, κάνουμε μια συνέντευξη η οποία πιστεύω είναι φόλης της ύλης. Όπως ήταν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ακριβώς θα είναι και η σημερινή. Θα αναφερθούμε σε διάφορα γεγονότα που είχαμε όλη τη χρονιά. Νομίζω στους περισσότερους από εσάς είναι γνωστά. Όπως είπε και ο κ. Σκακίδης, θα κάνουμε τη συνέντευξη και στο τέλος, όποιες απορίες έχετε, σε όποια θέματα θέλετε, θα κάνετε τις ερωτήσεις για να πάρετε και τις απαντήσεις. Ξεκινώντας, ήθελα πάνω απ' όλα να αναφερθώ στα λάθη τα οποία γίνανε στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Οπωσδήποτε όταν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι. Και νομίζω ότι ήταν μια χρονιά μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος που μας χάρισε πολλά χαρές, λύπες στη λήξη του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η εικόνα του ποδοσφαίρου και δεν μπορούμε να την αλλάξουμε εμείς. Οπωσδήποτε, το πιο μελανό σημείο σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν ο υποβασμός της ομάδας. Αλλά πιστεύω ότι αναφέρθηκα στη διάρκεια της χρονιάς πολλές φορές και έχω πει και θα δεχτώ ότι πρέπει να γίνει για μένα, γιατί ουδήσα λάθος, ας μην κρυβόμαστε. Λάθη δεν κάνουν αυτοί που δεν κάνουν τίποτα. Και όταν κάνεις και προσφέρεις και διαρκώς θέλεις να πετύχεις κάτι, θα κάνεις και λάθη. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ξεκίνησε η χρονιά με τους καλύτερους αιωνούς, ας πούμε, για τον Πασαραϊκό και αγωνιστικά. Ξεκινήσαμε με εκτός έδρας οπωσδήποτε επιτυχία. Στη συνέχεια δεν μπορέσαμε στο γήπεδό μας και αυτό είναι πραγματικά κάτι που μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Δεν μπορέσαμε στο γήπεδό μας, δυστυχώς όλο τον πρώτο γύρο, να κερδίσουμε ένα παιχνίδι. Εγώ δεν θα αναφερθώ ότι αυτά τα οποία έγιναν όλη την χρονιά τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Ίσως να υπήρχαν και άλλοι λόγοι, αλλά ίσως να φταίμε κι εμείς, να φταίει και η ομάδα, διότι δεν είναι δυνατόν σε 15 αγωνιστικές που ήταν ο πρώτος γύρος να μην έχει πετύχει μία νίκη. Εγώ πιστεύω ότι με μία-δύο νίκες θα έχει αλλάξει όλη η ψυχολογία και της ομάδος και του κόσμου και γενικά όλων όσοι ασχολούνταν όλο το διάστημα αυτό με το Πασαραϊκό. Δυστυχώς αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα ήρθε πολύ αργά. Δεν θυμάμαι ποια αγωνιστική του δεύτερου γύρου ήταν, νομίζω με τον Κρασιμούλη ήταν. Εκτός βεβαίως αν θα πούμε ότι στη διάρκεια που είχαμε το παιχνίδι με τη Λάρισα που ήταν στο Κύπρο, μιλάμε πάντα για το πρωτάθλημα. Και θέλω να πιστεύω ότι φτάσαμε σε μια ευθεία μετά από 2-3 αποτελέσματα. Μιλάω για το πρωτάθλημα πάντα. Φτάσαμε σε μια ευθεία, πλησιάσαμε τις υπόλοιπες ομάδες που ήταν κοντά σε εμάς, μάλλον πάνω από εμάς. Και εκεί ακριβώς σε αυτό το σημείο ήταν ό,τι πιο χειρότερο για μας. Εκεί δεν βοήθησε, και θα μου επιτρέψετε να το πω, δεν βοήθησε η ομάδα, δεν βοήθησαν οι μεταγραφές,
εμείς είχαμε αποκτήσει τον Δεκέμβριο. Πάντα οι μεταγραφές όλες γίνανε με την εισήγηση του προπονητή μας. Αυτό να ξέρετε. Εάν γίνανε στον αριθμό 7, από ό,τι θυμάμαι, οι 6 γίνανε με την εισήγηση του προπονητή. Εκτός από τον Αουρέλιο, που τον είχαμε συμφωνήσει εμείς. Οι υπόλοιπες μεταγραφές γίνανε όλες και ήταν όλες οι μεταγραφές οι οποίες είχαν γίνει, ήταν όλες αυτές οι οποίες επέλεξε ο προπονητής μας, ο κ. Γκος. Και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που μας στεναχώρησε και αυτό πολύ περισσότερο. Διότι όλοι αναγνωρίσανε την προσπάθεια που έκανε η διοίκηση για να παραμείνει η ομάδα Super League. Όλοι ξέρουμε ότι ήμασταν και στη δύσκολη χρονιά. Γιατί όπως γνωρίζετε, η κεντρική διαχείριση από τα τηλεοπτικά ξεκινάει από την νέα αγωνιστική περίοδο. Άρα εμείς ήμασταν πάλι μέσα στα πουλιά. Δεν ήμασταν έτσι, είναι αυτή η πραγματικότητα. Δηλαδή σπήραμε για να θελήσουν άλλοι. Βάλαμε την υπογραφή μας και αυτό είναι γεγονός. Βάλαμε την υπογραφή μας για να εισπράξουν άλλοι. Η υπογραφή μας, προσέξτε, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, η πιο προηγούμενη, είχε ενδιαφέρον για τη Super League. Γιατί ήταν στο θέμα της κεντρικής διαχείρισης. Την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν διάφορα θέματα, δεν είχε κανένα νόημα και ούτε μας καλέσανε στο Συμβούλιο της Super League. Για να καταλάβετε λοιπόν πώς λειτουργούν και όταν χρειάζονται κάτι για αυτούς είσαι καλός, αρεστός. Όταν δεν σε θέλουν, σε λένε δεν χρειάζεται κάτι εκεί να παρακολουθήσεις. Αυτά είναι ο σκοπός. Έτσι λειτουργεί.